Οδύσσια Ραψοδία Ρο, στίχος 546. Οι Ιωνοί πυκνώνουν για την άφηξη του Οδυσσέως. Πάνω που μιλούσε η Πινελόπη και έλεγε «Μακάρι να αρχόταν ο Οδυσσέας και να ξεπλήρωνε τη βία των μνηστήρων», φθερνίζεται ο Τηλέμαχος, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα λόγια θα βγουν αληθινά. «Γι' αυτό και τελειωμένος θα είναι ο θάνατος στους μνηστήρες», λέει η Πινελόπη. «Πάντας, ουδέ κάποιος θάνατο και μοίρα θα αποφύγει. Άλλο θα σου πω και εσύ στις φρένες σου βάλτο. Αν αυτός, καταλάβω», μιλάει για τον Οδυσσέα που είναι εντυμένος, που είναι μεταφιεσμένος σε ζητιάνο. «Αν αυτός λοιπόν καταλάβω ότι τα αληθή πάντα μου υπεί, θα τον ντύσω με χλένη και χιτώνα και ρούχα καλά», γιατί είναι ντυμένος με παλιόρουχα. Έτσι είπε και έβει ο χειροβοσκός, αφού τον μύθο άκουσε, τον λόγο δηλαδή της Πινελόπης, και πλησίων ιστάμενος επιπτερωτά προσήπεν. Πάει λοιπόν στον Οδυσσέα. «Ξένε πατέρα, ξύνε πάτερ, σε καλή η φρόνιμη Πινελόπη, η μητέρα του Τηλεμάχου». Γιατί την αποκαλεί τώρα εδώ μητέρα του Τηλεμάχου? Γιατί λέει είναι εκείνο του που γνώρισες χθες το χειροστάσιο, αυτή είναι η μητέρα του και σε προσκαλεί. Δεν ξέρει ο Εύμεος την πραγματική ταυτότητα του Οδυσσέως, γι' αυτό του λέει για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. «Την προτρέπει η καρδιά της για τον άντρα της να σε ρωτήσει, παρά τις λύπες που έπαθεν. Αν καταλάβει ότι τα αληθή πάντα της υπείς, θα σε ντύσει με χλένη και χιτώνα που εσύ πάρα πολύ χρειάζεσαι. Σύ τον αν ζητάς από το Δήμο, τη γαστέρα να χορτάσεις και θα σου δώσει όποιος θέλει». Σε αυτόν πάλι προσήπεν ο πολύπαθος, ο πολύτλας δίος Οδυσσεύς. «Εύμε, αμέσως εγώ τα αληθή πάντα θα υπώ στην κόρη του Ικαρίου, τη σόφρονα Πινελόπη». Τώρα αυτός ο Οδυσσέας την αποκαλεί την Πινελόπη με το πραγματικό της τίτλο, την κόρη του Ικαρίου. Εκείνος γνωρίζει ότι δεν είναι απλώς η μητέρα του Τηλεμάχου, αλλά είναι η κόρη του Ικαρίου, η σόφρονα Πινελόπη. «Γιατί ξέρω καλά για εκείνον, αφού ομοία περάσαμε δυστυχία, αλλά των χαλεπών μνηστήρων φοβούμε τον όμιλο, τον οποίον η ύβρις και η βία στον σιδηρούν ουρανό φτάνει. Γιατί και τώρα που αυτός ο άνδρας προς το δώμα ως ερχόμουν, χωρίς κακό να του έχω κάνει, βάλλοντας, χτυπώντας με, ο δίνες μου έδωσε». Μιλά φυσικά για τον Μελάνθιο, ο οποίος στην πηγή των νυμφών, όπως είδαμε, τον χτύπησε πραγματικά χωρίς να του έχει κάνει τίποτα. «Και από αυτό φοβάμαι», λέει, «όλους αυτούς τους βίαιους μνηστήρες. Και ούτε ο Τηλέμαχος τον εμπόδισε, ούτε κάποιος άλλος. Αυτοί, λέει, θα με χτυπήσουν και δεν θα υπάρχει κανένας να με βοηθήσει, να με υπερασπιστεί. Γι' αυτό τώρα στην Πινελόπη να πεις, στα μέγαρα να μείνει και άσε πήγεται, ώσπου ο ήλιος να δύσει. Και τότε θα με ρωτήσει περί του συζύγου και της ημέρας του νόστου, αφού πιο κοντά με καθίσει στην πυρά. Γιατί ρούχα άθλια έχω, το ξέρεις κι εσύ, αφού πρώτα εσένα εγκέτευσα. Το βράδυ, λέει, που θα φύγουν αυτοί, θα δύσει ο ήλιος, θα καθίσουμε κοντά στη φωτιά, μόνοι μας, και θα τα πούμε καλύτερα αυτά που έχει να με ρωτήσει. Έτσι είπε και έβει ο χειροβοσκός, αφού το μύθο άκουσε. Και αφού υπερεύει το κατόφλι, του είπε η Πινελόπη: «Δεν τον φέρνεις, Εύμε? Τι εννοείσαι, ο ζητιάνος? Μόνο σου σε βλέπω», του λέει. «Τι έγινε? Τι εννοείς ο ζητιάνος? Μήπως κάποιον πολύ φοβήθηκε ή έτσι από εδώ μέσα στο ανάκτορο? Φοβήθηκε», λέει, «ή ντράπηκε? Κακός ο ντροπαλός ζητιάνος», λέει. Ζητιάνος δεν πρέπει να ντρέπεται. Σε αυτήν απαντώντας προσείπες, Εύμε χειροβοσκέ, πάλι η προσφώνηση: «Μιλάει κατά το πρέπον. Αυτά που θα φανταζόταν κι άλλος, την ύβρη αποφεύγοντας των αλαζόνων ανδρών. Αλλά να περιμένεις, σε προτρέπει, μέχρι ο ήλιος να δύσει. Μα και για σένα την ίδια, πολύ καλύτερο τούτο, βασίλισσα, μόνη προς τον ξένο να μιλάς και τα λόγια του να ακούς». Σε αυτόν πάλι προσήπεν η φρόνιμη Πινελόπη: «Άφρον ο ξένος δε φαίνεται. Έτσι θα μπορούσε να γίνει, γιατί κάποιοι σαν αυτούς δεν υπάρχουν μεταξύ θνητών ανθρώπων, άνδρες υβριστές, ατάσταλα να μηχανεύονται». Έχει δίκιο, λέει ο ζητιάνος, μόνοι μας θα μιλήσουμε, γιατί αυτοί είναι οι βριστές. Έτσι εκείνη αγόρευε και πήγαινε ο θεϊκός χειροβοσκός των μνηστήρων τον όμιλο, αφού της τα είπε τα πάντα.
Και αμέσως τον τηλέμαχο έπιπτε ρωτά προς είπεν, πλησιάζοντας την κεφαλή για να μην ακούσουν οι άλλοι. «Φίλε, εγώ φεύγω, τους χείρους και εκείνα να φυλάξω, το δικό σου και το δικό μου το βιός. Εσένα εδώ τα πάντα να σε μέλουν. Τον εαυτό σου πρώτα σώσε και σκέψου. Μην κάτι πάθεις», του λέει, με άλλα λόγια, «να προσέχεις», του λέει. «Πολύ κακόφρονες μεταξύ των Αχαιών, τους οποίους ο Ζεύς θα εξολοδρεύσει πριν σε μας συμφορά γίνουν». Σε αυτόν πάλι ο φρόνιμος τηλέμαχος απάντησε, «Έσετε ούτως άτα, ας γίνει έτσι», του λέει, «παπούλι». Αυτή είναι η προσμόνηση του τηλεμάχου προς αυτόν, «πατέρα, παπούλι, άτα». «Και εσύ πήγαινε με το δειλινό, με την αυγή να έλθεις άγοντας και τα άλλα θυσιάσματα. Τα άλλα πάντα εμένα και τους αθανάτους θεούς θα μέλουν». Έτσι είπε και κάθισε πάλι σε καλόξιστο σκαμνί και χορδένοντας την επιθυμία του με εδέσματα και πιωτό, αφού έφαγε δηλαδή κάτι πρόχειρο, έβη προς τους χείρους εγκαταλείποντας αυλές και μέγαρο γεμάτο συνδετημόνες. Τους μνηστήρες δηλαδή. Εκείνοι με χορούς και οδές τέρπονταν, γιατί ήδη επήλθε και το δειλινό της ημέρας. Τέλος της ρόρα ψωδίας.